Η οστεοαρθρίτιδα ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποίησε το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιγουμενίτσας και οι εργαζόμενοι του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι του Δήμου. Ο ειδικός ρευματολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παναγιώτης Μπόζιος, αναφέρθηκε στη χρόνια νόσο της οστεοαρθρίτιδας, που το βασικό χαρακτηριστικό της, όπως είπε, είναι η βαθμία αλλίωση των χόνδρων που περιβάλλουν τα οστά, με συνέπεια τον πόνο αλλά και τη δυσκολία στην κίνηση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνων. Και αυτό γίνεται με το να εκπαιδεύσουμε τους ασθενείς από την υπερκρίση αρθρώσεων, από όλη η υπερβάθμιση του σωματικού βάρους. Και η φυσική θεραπεία, την οποία θα μας μιλήσει ο συνάδελφος στην παρακάτω ομιλία. Εδώ που θέλω να τονίσω είναι ότι η απώλεια βάρους είναι πάρα πολύ σημαντική. Απώλεια βάρους πάνω από 5% σε διάστημα 20 εβδομάδων, αλλά τόσο σημαντικά είναι η φυσική αδικανότητα. Άσκηση. Συνδυασμό δίαιτα και άσκηση βελτίωσε τη λειτουργικότητα του όρατο χωρί καν θεραπεία. Θα μα μιλήσει ο συνάδελφο σίγουρα πολύ καλύτερα γι' αυτό. Τα ρεκομαντέριζω τι εισάσει ασκήσεω του αδέντα του όρατο. Θα μα μιλήσει ο συνάδελφο σίγουρα σκοπό είναι η διατήρηση τη λειτουργικότητα και άσκηση και η ακούφιση από τον πόνο. Χρησιμοποιούμε πολλά βοηθήματα πάνω σε αυτό και πρέπει όλοι να τα γνωρίζουμε. Και εδώ και οι συστάσεις του ΕΣΕΕ και τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας. Αυτή εδώ η πυραμίδα που ξεκινάει από τα πλάνα ζητικά, αντιπεμπορώ. Σίγουρα σε πόνο έχουμε ενταχθρικές εμμύσεις, θεροειδό, διαδρομικό ξέρος και τα τοπικά ανακοινικά. Τα πλάνα ζητικά, δεν πόνο, πανατών, βοηθάνε πάρα πολύ. Ήστερα η ίδια υπερπονώση και η κοστελεοειδή. Στην συντοματική δράση. Πολλά έχουν υποθεί γιατί οστεοαρθρητικά φάρμακα βραδιά δράση, όπω η διασερέιδη, η θητική κοκλοειδή, η θητική γλυκοζαμίνη και η υδαλουρονάμι. Πάρα πολλέ εργασίε, οι μισέ υπέρ, οι μισέ κατά. Αυτό που συμφωνούν οι περισσότερε είναι ότι βοηθάν στον πόνο, αλλά όχι στην λειτουργικότητα τη άρρωση. Και η γλυκοζαμίνη, η θητική κοκλοειδή, η διασερέιδη και η αλλοδοκότηση. Και εδώ είναι οι οδηγίε τη Ιούνα για τη θεραπεία τη οσταρθρίτιδα. Η βέλτιστη διαχείριση τη οσταρθρίτιδα ισχύει αποτελεί ένα συνδυασμό από μη φαρμακολογικέ και φαρμακολογικέ μορφέ θεραπεία. Για τη μετώπιση τη οσταρθρίτιδα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με παράγοντε συνδύου γόνατο, όπω παγιστατικέ, μηχανή, μηχανική παράγοντε, φυσική δραστηριότητα και όλα τα άλλα που γνωρίζει, γενετικού παράγοντε, επίπεδο τη ένταση του πόντου και τη αναπηρία, σημείο φλεγμονή, περιοχή και βαθμό δομική βλάβη. Η μη φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει τακτική εκπαίδευση, άσκηση, συσκευέ όπω είδαμε και στο προηγούμενο slide. Η παρακαταβολή είναι από το στόμα του αναπηρικό που πρέπει να δοκιμάζεται. Πάντα πρέπει να δοκιμάζουμε με απλά αναπηρικά, όχι κατευθείαν βαριά τη φλεγμονή. Τοπικά εφαρμοσμένα αντιδεμονώδη και οι καψαϊκοί έχουν την ηλικία αποτελεσματικότητα να ασφαλεί πάντα βέβαια με οδηγίες του γιατρού. Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης οστεοαρθρίτιδας τεχνικές ήταν η θεματική ενότητα που ανέλησε ο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Κωστής. Οι αρθρίτιδες συνδέονται με το χρόνο την ηλικία των ασθενών, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς είναι γυναίκες άνω των 65 ετών. Το παράδοξο είναι ότι οι άνδρες ασθενείς συνήθως είναι κάτω των 45 ετών. Ανάλογα με τη ζημιά που έχουν υποστεί τα οστά, οι γιατροί αποφασίζουν αν θα ακολουθήσουν συντηρητική φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση όπως ολική αρθροπλαστική ή αρθροπλαστική επιφάνειας που συνιστάται με νεότερα άτομα. Ξεκινώ, λες και ήμασταν συνεννοημένοι, ακριβώς το τελευταίο slide του συναδέλφου. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την χειρουργική αντιμετώπιση όταν τα συντηρητικά μέτρα βλέπουμε ότι δεν είναι ικανοποιητικά να βοηθήσουν τον ασθενή μας. Έτσι, είναι πρέπον, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στη χειρουργική αντιμετώπιση όταν έχουμε εξαντλήσει όλα τα συντηρητικά μέτρα εκείνα τα οποία έχουμε στην παρέτρα μας και με τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή μας. Κάθε τι που γίνεται έχει ένα στόχο. Ποιοι είναι οι στόχοι λοιπόν της χειρουργικής θεραπείας? Ο πρώτος και βασικός στόχος ξεκινάει από
τα κλινικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την οστεοαρθρίτιδα. Πρέπει να ανακουφίσουμε τον ασθενή από τα ενοχλήματα που δεν υφίενται με τη συντηρητική αγωγή. Σε κάποιες περιπτώσεις, θα δούμε αργότερα, μπορεί να στοχεύουμε και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της οστεοαρθρίτιδας. Σίγουρα, σε τελικά στάδια αρθρίτιδας, η αντικατάσταση μιας πολύ φθαρμένης άρθρωσης είναι αυτό που πρέπει να εκτελέσουμε με μέθοδο και τάξη. Να επαναλάβω λίγο, γιατί ίσως θα έχουν σημασία για τη χειρουργική αντιμετώπιση, τις συχνότερα προσβαλλόμενες αρθρώσεις. Οι αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης προεξάρτουν η άρθρωση του γόνατος και η άρθρωση του ισχύου. Να αναφερθώ εντελώς επιγραμματικά, γιατί ήδη αναφερθήκα από τον συνάδελφο, στην κλινική ταξινόμηση έχει σημασία για τη χειρουργική αντιμετώπιση. Έχει σημασία αν έχουμε να κάνουμε μια πολυαρθρίτιδα ή μονοαρθρίτιδα. Ευκολότερα θα χειρουργήσουμε μια μονοαρθρίτιδα, διότι είναι μία άρθρωση. Πολύ δυσκολότερα σε μία πολυαρθρίτιδα που έχει πολλές κατεστραμμένες αρθρώσεις, δεν γίνεται να χειρουργήσουμε δύο όμως, δύο ισχύα, δύο γόνατα. Επομένως, θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα ώστε κάποιες αρθρώσεις να διασώσουμε, κάποιες να αποκαταστήσουμε χειρουργικά και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή μας. Ως προς την αιτιολογική ταξινόμηση, άλλα πράγματα τα κάνουμε σε μία πρωτοπαθή εκκλειστική, δηλαδή αρθρίτιδα, και άλλα σε μία δευτεροπαθή που μπορεί να οφείλεται σε συγγενή ανομαλία, σε τραυματισμό ή σε όλα τα άλλα αίτια που ανέφερε ο συνάδελφος. Συντηρητική θεραπεία και μεταγχειρητική αποκατάσταση στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο φυσικοθεραπευτής Σπύρος Κατσαρός. Το θέμα μας είναι η συντηρητική και η μεταγχειρητική αποκατάσταση, η φυσικοθεραπεία ουσιαστικά. Όπως είδαμε και από τους προηγούμενους δύο μελετές, η οστεοαρθρίτιδα από ένα σημείο και μετά δεν θεραπεύεται. Οπότε, τουλάχιστον με τη φυσιοθεραπεία έτσι. Η φυσιοθεραπεία δεν μπορεί να επαναφέρει μια άρθρωση. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι ουσιαστικά να επιβραδύνει την νόσο, την εξέλιξή της. Και ταυτόχρονα να βιώσουμε τα συμπτώματα, να διατηρήσουμε ή να και να αυξήσουμε, αν γίνεται, αν είναι δυνατόν, η κίνηση της άρθρωσης, να αποφορτίσουμε την περιοχή και να διατηρήσουμε όσο γίνεται την αυτονομία και την ποιότητα ζωής του ασθενή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κάποιες αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Θέλουμε, όπως είπαμε, να διατηρήσουμε την κινητικότητα του ατόμου, αλλά δεν μπορούμε να του συστήσουμε να συνεχίσει να βαδίζει όσο βάδιζε προηγουμένως. Άρα θα πρέπει να μειώσουμε, αν έχει κάποιος συνήθεια να κάνει τα απογεύματά του ένα περίπατο, να μειώσουμε το χρόνο ή την απόσταση. Εννοείται θα πρέπει να μεταβάλει τους χρόνους ορθοστασίας ή της καθιστικής του στάσης και εννοείται και για πολλούς και διάφορους λόγους που έχει να κάνει και με την οστεοαρθρίτιδα αλλά και με θέματα υγείας όπως είναι η κατάκριση, εννοείται να μην παραμένει για πάρα πολλές ώρες σε κλινίες. Την εκδήλωση συντόνισε η νοσηλεύτρια Άντζελα Μπέζα, ενώ για το θεσμό του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι έκανε λόγο ο κοινωνικός λειτουργός Παναγιώτης Τάτσης. Το βοήθεια στο σπίτι άρχισε να λειτουργεί το 1998. Πανελλαδικά αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί 100.000 ωφελούμενους και απασχολούνται 3.500 εργαζόμενοι. Πού απευθύνεται το βοήθεια στο σπίτι? Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες, ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα όμως αυτούς που ζουν μόνοι τους ή που δεν έχουν πλήρη φροντίδα της οικογένειάς τους ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ζωής τους. Ποιος είναι όμως ο σκοπός του προγράμματος? Πρώτον, η βελτίωση των ατόμων τρίτης ηλικίας καθώς και των ΑΜΕΑ. Δεύτερον, η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπής διαδίωσης. Και τρίτον, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όσον αφορά για το Δήμο Οικουμενίτσας, υπάρχουν 9 προγράμματα βοήθειας στο σπίτι. Είναι 23 υπάλληλοι και οι ειδικότητες που απαρτίζουν το πρόγραμμα είναι κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, νοσηλευτές και οικογενειακή βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.